Νικολίτσα Αντωνία, το ποίημα μου έχει τίτλο Δέδαλος και το έγραψα για την δραστηριότητα Gift a Poem, χάρη σε ένα ποίημα για την UNESCO. Δέδαλος. Κι αν δεν ήθελες να καώ, γιατί μου έφτιαξες φτερά, σώματα εφαπτώμενα στη ζωή στους ορίζοντες. Ύστερα ξέχασες, μα δεν ξεχάστηκες. Είχες το άρωμα του ονείρου χαραγμένο στην πλάτη σου. Βαθιές λαβοματιές μιας εφηβείας που δεν έζησες και που πάντα κουβαλούσες. Χωμένο στο καβούκι τους ατενίσουν το άπλωμα. Λόγια σοφά. Δεν βγαίνουν από τη χείλη. Ένας Ιούλιος που έγινε Αύγουστος και ο Αύγουστος προσμένει το Σεπτέμβριο. Σε ένα λαβύρινθο, κάποτε, έκλεισαν ένα σκιάχτρο γεμισμένο με ενοχές και λάθη. Εκεί η Αριάδνη απουσίαζε. Και εσύ επέλεξες να ζεις χωρίς κουβάρι. Ήταν μακρύς ο δρόμος για την έξοδο και μόλις βγεις φοβάσαι τις αχτίδες. Το ποίημα αυτό το εμπνεύστηκα από το θάνατο του μπαμπά μου πριν 5 χρόνια. Επίσης μία πηγή έμπνευσης και αναφορές για το σχολείο και την τάξη της έκτης είναι και ο μύθος του Δέδαλου με τον Ίκαρο. Είναι ένα ποίημα βαθιά συναισθηματικό, κυρίως, με αναφορές λοιπόν μυθολογικές. Έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε πώς είναι η ζωή μας, να αντιμετωπίζουμε την απώλεια πιο δυνατά και τη ζωή πιο αρμονικά, χωρίς πείσμα, χωρίς θυμό, χωρίς μίσος. Αυτό είναι το ποίημα. Είναι η ανάγκη μας για σύνδεση με τους γονείς μας και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το θάνατο με ανοιχτά τα μάτια και τη ζωή με αγκαλιά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Με αφορμή το ποίημα εμπνευστήκαμε αυτές τις ζωγραφιές. Το ποίημα το χαρίσουμε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.